πρόγονοί μου κατάγονται, γεννήθηκαν στα πλάτανα της Τραπεζούντας. Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μου. Μαζί με άλλα δύο αδέρφια. Ο προπάπος μου, ο Νικόλαος Γρηγοριάδης. Γρήγορα ο προπάπος μου ήθελε να βοηθήσει πολύ τον Ελληνισμό επειδή ζούσανε μέσα σε άλλες φυλές στην Τουρκία και ήθελε να βοηθήσει και τους άλλους και τα παιδιά του να μορφωθούν για να ζουν καλύτερα. Γρήγορα κατέβηκε, έφυγε από τα πλάτανα και πήγε στην Τραπεζούντα. Όμως δεν πέρασαν πολλά χρόνια, γρήγορα άρχισαν οι διχόνοιες, καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ο φόβος, ο τρόμος. Πολύ δύσκολα πέρασαν οι προγονείς μου εκεί, γιατί κυνηγούσαν, είτε ήσαν στην εκκλησία, τους παπάδες, επιτρόπους, αυτούς τους είχαν στη λίστα. Ακόμη και οι Τούρκοι που τους αγαπούσανε, τους προγόνους μου, τους κρύβανε. Οι Τούρκοι, οι απλοί, οι γείτονες, οι κάτοικοι. Τον παππού μου τον πιάσανε, όπως και τον είχανε στο σκοπό, γιατί βοηθούσε πάρα πολύ τους Έλληνες. Τον πιάσανε, τον πήγαν στην Αμάσια εκεί να δικαστεί. Και τον λένε τον προπάπο μου, εσύ βγες Γρηγοριάδη και τους άλλους θα τους σκοτώσουμε. Τους βάλαν στη σειρά. Δεν δέχτηκε ο παππούς μου και τους λέει μαζί με όλους σκοτώστε και εμένα. Τον γλίτωσε και τους 20 και γύρισαν πίσω, πήγανε πάλι στο σπίτι. Όταν ήρθε η ώρα του ξεριζωμού, τους κάλεσαν, ήρθε ένας Τούρκος αξιωματικός και τους λέει πρέπει να φύγετε και το μοναστήρι θα αφήσετε και εσείς ή θα φύγετε ή θα σας σκοτώσουμε. Όλη τη νύχτα, αφού κάναν όμως τα χαρτιά, δώσαν ότι γράψανε όλα, τι αφήνουν εκεί και τα πήγε ο δάσκαλος στο Δήμο. Γράφτηκαν για να πάρουν την αποζημίωση από εδώ. Έφυγαν με ένα μεγάλο καημό και με μεγάλο πόθο να επιστρέψουν πίσω και να τα ξαναδούνε.